Πάμε παρακαλώ πολύ να δούμε τι έγινε στην τηλεθέαση την εβδομάδα που μας πέρασε και επιστρέφουμε εδώ με τα πιο αποκαλυπτικά θέματα. Ψυχραιμία στο τηλεφωνικό κέντρο, μόνο οι 300 πρώτοι θα πάρετε και δώρο άλλο ένα κουτί. Hollywood, Fast, Slim, τώρα τηλεφωνήστε, μην χάνετε χρόνο. Καλή επιτυχία. Πρεμιέρες ανακατατάξεις, διαφοροποιήσεις, πρωτιές, αλλά και χαμηλά νούμερα τηλεθέαση είχε και αυτή η τηλεοπτική εβδομάδα. Όμως, τι έγινε ακριβώς στους πίνακες τηλεθέασης? Ας δούμε όμως αναλυτικά τι συμβαίνει ακριβώς σε όλες τις ζώνες. Την πολυπρωινή, στην πρωινή και στην απογευματινή. Καλημέρα, Ελλάδα! Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Γεια σου, Παγιάκιο. Γεια σου, Τινάκο. Γεια σου, Γιώργο. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλες και φίλοι. Πάλι μαζί. Και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που ξαναγυρίζουμε στο σπίτι μας. Γιατί θεωρούμε αυτό το χώρο σπίτι μας. Πρεμιέρα έκανε αυτή την εβδομάδα ο Γιώργος Παπαδάκης για ακόμα μία χρονιά με το Καλημέρα Ελλάδα. Φυσικά απέναντί του στην ενημέρωση υπάρχει και εκπομπή σήμερα στον Sky. Ας δούμε όμως αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης. Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα Ελλάδα 29,9. Σήμερα 24,1. Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα Ελλάδα 26,1. Σήμερα 26,4. Δύο λεπτά μετά τις 6 μέχρι και τις 10 θα είμαστε. Πέσε στον κολλήμα. Πρώτη φορά και τελευταία, Δημήτρη μου. Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα Ελλάδα 26,6. Σήμερα 23,1. Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα Ελλάδα 28,6. Σήμερα 25,2. Καλημέρα, καλημέρα, πολύ καλημέρα σας. Ευτυχώς ο καιρός έχει αρχίσει λίγο και κρυώνει. Και εμένα μου αρέσει γιατί τελειώνω Σεπτέμβρη, 22 πήγαμε. Θα πούμε λίγο στο κανονικό το κλίμα γιατί αυτή η ζέστη έχει φέρει πολλά νεύρα και πολλές εντάσεις. Όμως στην πολύ πρωινή ζώνη υπάρχουν και οι ψυχολογικές εκπομπές. Οι δύο κυρίες, Κατέρινα Καινούργιου και Σταματίνα Τσιμτσιλή, οι οποίες κονταροχτυπιούνται για τον θρόνο της πολύ πρωινής ζώνης. Ας δούμε όμως τι έγινε αναλυτικά. Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου, Happy Day 15,1. Φτιάξε καφέ να στα πω 7,7. Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου, Happy Day 13,6. Φτιάξε καφέ να στα πω 10,4. Ούτε κάθεσε και το σκέφτεσαι το αν θα ξαναπαντρευτώ, αν θα ξανακάνω ένα παιδάκι. Δεν έχω, συγγνώμη, δεν έχω πάρει διαζύγιο ακόμα. Τι να παντρευτώ. Αν δεν έχετε πάρει διαζύγιο. Όχι. Δεν το ήξερα. Όχι. Γιατί. Αυτά είναι λίγο τυπικά. Α. Okay. Γιατί πρέπει να έχει. Όχι, αλλά θεωρητικά, αν έχει αποφασίσει ότι κάτι τελείωσε, είναι ας πούμε ένα αποδεικτικό στοιχείο. Εντάξει, όλα είπαμε, είναι μια μεταβατική περίοδος. Άρα υπάρχει περιθώριο επανασύνδεσης. Δεν το ξέρω, δεν ξέρω αν υπάρχει περιθώριο επανασύνδεσης, αλλά. Το αφήνει ανοιχτό όμως από ναι, δεν το έχουμε συζητήσει και δεν μας έχει απασχολήσει. Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου, Happy Day 13,8. Φτιάξει καφέ να στα πω 11,8. Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου, Happy Day 16,1. Φτιάξει καφέ να στα πω 11,3. Μήπως έχουμε τον κύριο Λάτσιο μαζί μας. Θα μας ζητούσες κάτι, δεν θα τα αποκρινόταν ο κύριος Λάτσιος. Δεν ξέρω. Δεν γι' αυτό ξέρω. Λέγεται διευθυντής της καρδιάς μας. Καλημέρα διευθυντή της καρδιάς μου. Καλημέρα θέη μου. Εγώ πίστευα ότι δεν θα βγεις. Μα μου είπανε θέλει να σου μιλήσει θέη στο break που είμαστε τώρα. Τώρα είμαστε στον αέρα. Α, και εγώ είμαι στον δρόμο. Νόμιζα ότι είμαστε break. Είμαστε στον αέρα, ζωντανά. Ωραία. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Κοίταξε, το καλημέρα θέη μου λίγο έγινε, κατέβασε τόνο. Πρεμιέρα αυτή την εβδομάδα είχαμε και για την Φέη Σκορδά με το πρωινό. Φυσικά απέναντί της υπάρχει και η πολύ όμορφη κυρία Μπουζδούκου, η οποία είναι και φρεσκοπαντεμένη στο Sky, μαζί με τον σύζυγό της να βγαίνει παράθυρα και να τα λένε έτσι ενημερωτικά. Όμως τι έδειξε τώρα μπασάκι της AGB, ας δούμε αναλυτικά. Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου, το πρωινό 24,5, τώρα 16,2. Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου, το πρωινό 22,7, τώρα 21,1. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε, καλώς ορίσαμε και εμείς, καλώς σας βρήκαμε. Δευτέρα, αρχή της εβδομάδας, 18 έχει σήμερα ο μήνας και τα ρολόγια μας δείχνουν 2 λεπτά πριν από τις 10. Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου, το πρωινό 23%, τώρα 18,7. Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου, το πρωινό 20,8, τώρα 19,3. Πανέτοιμοι, έχουμε φόδια και πολεμοφόδια. Εδώ θα βρεθούμε μέσα, θα κλειστούμε. Κούκι δεν γίνει!
Πρεμιέρες είχαμε αυτήν την εβδομάδα και σε τηλεπαιχνίδια στην απογευματινή ζώνη. Η Μαρία Μπεκατόρου αναλαμβάνει χρέη παρουσιάστρια τηλεπαιχνιδιού Still Standing, ενώ ο Χρήστος Φερετίνος ανοίγει για ακόμα μια χρονιά τα κουτιά του Deal. Τι έκαναν όμως τους πίνακες τηλεθέασης, ας δούμε αναλυτικά. Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου, Deal 20,9, Still Standing 19%. Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου, Deal 20,7, Still Standing 15,9. Καλησπέρα σας! Είστε φοβεροί! Τι ωραία! Τι ωραία! Καλώς ήρθατε λοιπόν στο νέο καθημερινό τηλεπαιχνίδι γνώσεων του Αντένα. Καλώς ήρθατε στο Still Standing! Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου, Deal 16%, Still Standing 17,1. Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου, Deal 18,6, Still Standing 19,3. Δείτε σε λίγο. Η Σταματίνα Τσιμψιλή μιλά για τη νέα τηλεοπτική χρονιά, τις αλλαγές στην εκπομπή της, αλλά και για τη μεγάλη αδυναμία της στον Δήμο Βερίκιο. Ο Δήμος έχει ένα δικό του μοναδικό τρόπο και νομίζω ότι ο κόσμος τον αγαπάει για αυτή την αυθεντικότητα. Καμιά φορά λέω και απορώ και εγώ με τον εαυτό μου πώς αντέχω. Απ' την άλλη είναι αυτό που δεν μπορώ όμως χωρίς αυτό το κομμάτι. Μ' αρέσει, είναι πολύ δυνατό, πολύ δυναμικό. Δείτε σε λίγο. Η Τζέννη Μπαλατσινού στην πρώτη της συνέντευξη μετά τα δημοσιεύματα που τη θέλουν να ανεβαίνει τα σκαλιά της εκκλησίας με τον Βασίλη Κικίλια. Ο έρωτας σας ομορφαίνει, γιατί διαβάζω διάφορα δημοσιεύματα. Και εσάς, όλους, όλους μας ομορφαίνει. Μισό το κάθε τύπο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, ψυχρολουσία, αλλιώς τα περιμένανε, αλλιώς τα βρήκανε. Το σημαντικότερο όμως όλων είναι ότι τελικά κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος, κανείς δεν μπορεί να θεωρεί τίποτα δεδομένο στην τηλεοπτική αρένα, γιατί αρένα μπορείς να το χαρακτηρίσεις, αλλά το σημαντικό είναι ότι αυτή είναι η τηλεθέαση. Να ξεκινήσουμε. Ο λόγος της κυρίας, Αλεξάνδρα. Είναι νωρίς. Είναι νωρίς να το πούμε. Μπορεί να ισχύει αυτό που λέμε ότι καλημέρα από το πρωί φαίνεται, αλλά από την άλλη για τα τηλεοπτικά δεδομένα είναι νωρίς για να κρίνουμε. Φαίνεται μία φορά. Κανείς δεν είπε ποτέ ότι εδώ έχουμε, ας πούμε, τώρα βλέπουμε Φερεντίνο Μπεκαντόρ, δύο πολύ αγαπημένα άτομα στο κοινό. Είναι αγαπημένοι και οι δύο στο κοινό. Πολύ. Βλέπουμε ότι πήρε ένα μεγάλο κεφάλι Μπεκαντόρ, όχι ότι είναι, δεν είναι αναστρέψιμο, πιστεύω. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι γιατί φέρει σκορδά με την Μπουσδούκο. Εγώ δεν περίμενα ότι η Μπουσδούκο έχει τόση πέραση. Και έχει πέραση η Μπουσδούκο, συγγνώμη αν μου επιτρέπεις, ή έχει πέραση η ενημέρωση. Έχει πέρασει η ενημέρωση. Νομίζω ότι άλλα προϊόντα και σχετικά με τις Μπουσδούκου που ήταν απέναντι, σταμάτησαν, γιατί ακριβώς δεν είχε Τσαπανίδου. Πέραση. Υπόψη ναι. Τσαπανίδου, δεν πήγε καθόλου καλά. Δεν ήθελε, επειδή είναι και φίλοι, είδες το είπα πιο κομψά. Αλλά πιστεύω ότι δεν είναι αυτό. Είναι ότι προφανώς ίσως επειδή παντρεύτηκε και έγινε παίζει και δώρος, αυτό, έγινε ένα δώρο. Ίσως επειδή ο Sky έχει χωρίσει πολύ τηλεοπτικό κοινό, όπως το παράδειγμα του Μέγκα όταν έμεινε ανενεργό, που κράταγε το τηλεοπτικό κοινό πλέον μέσα και το ακολουθεί. Γιατί είναι και αυτό. Κοίταξα, έτσι κι αλλιώς η πρωινή ζώνη του Sky, από πρόπερση που πια το Μέγκα δεν είναι στον αέρα και πήρε το ξέρετε όλοι, πήρε όλη τη δυναμική του Μέγκα και από εκεί που ο Λιριτζής με τον Οικονόμου με τα βίας περνάγανε το 12, ξαφνικά βρεθήκανε να κάνουν 20. Ναι, αλλά τους είδαν γιατί μετά διαλυμένους. Ναι, όχι, άλλο θέλω να πω. Ότι αυτή την φορά την πήρανε και την διατηρήσανε όλη την προηγούμενη σεζόν. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι διατηρούν τα νούμερα, έτσι κι αλλιώς το κανάλι όλη την προηγούμενη χρονιά ανέπτυξε δυναμική και αυτό φαίνεται και αποτυπώνεται σε όλες τις ζώνες. Τώρα από εκεί και πέρα θεωρώ για την Φέη Σκορδά ότι σαφώς και η ενημέρωση, παιδιά, στις μέρες που ζούμε έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αν θα γίνει κάτι, ξέρουμε ότι ο άλλος θα γυρίσει να το παρακολουθήσει και να δει τι γίνεται. Είχαμε στα και όλη αυτή. Όμως, γιατί ναι, αλλά είχαμε όλη αυτή τη φοβερή επικαιρότητα και με, και με τη μόλυνση, έτσι, όλη τη βδομάδα, με το ναυάγιο που γινόταν χαμός. Αυτό σωστά. Οπότε δεν είναι κάτι. Αλλά από την άλλη, όλη αυτή η γραβατήλα και το στημένο. Ναι, εντάξει. Αλλά α πούμε την Τετάρτη. Έχει το πείμα και όλα αυτά. Έχει δίκιο, αλλά την Τετάρτη ο Γιώργος Παπαδάκης, την Πέμπτη δεν θυμάμαι, είχε τον Κουρουπλή με την Τώρα Παγκογιάννη. Όταν γίνεται ο χαμός και το πρωί. Καταλαβες. Μετά με τη Μαρία Μπεκατόρου και για τον Χρήστο Φερεντίνο, να πω ότι όντως είναι νωρίς να βγάζουμε συμπεράσματα. Όμως από την άλλη, ωστόσο, επειδή. Ναι, ναι. Ωστόσο. Ωστόσο.
Ευχαριστώ, αγαπητέ συνάδελφοι. Να σου. Ωστόσο, θέλω να πω ότι επειδή είναι δύο τηλεπαιχνίδια που τα ξέρουμε. Έχει, δηλαδή, το ένα το ξέραμε πάρα πολύ καλά. Το άλλο το γνωρίσαμε. Δηλαδή, όλη αυτή τη βδομάδα που είχε πολύ συγκεκριμένη δυναμική όλες τις μέρες, τη μία μέρα το είδες από περιέργεια, τη δεύτερη το είδες, την τρίτη το είδες. Άρα, πάει να πει ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο κάτι έχει κάνει. Αρέσει το απόγευμα. Δηλαδή, η περιέργεια της πρεμιέρας και της επόμενης μέρας έφυγε. Πες το, σε λέει. Ναι, ή μπορεί να αρέσει. Τους κράτησε. Ή μπορεί να αρέσει στους τηλεθεατές ο ρόλος της Μαρίας Μπεκατόρου στο καινούργιο τηλεπαιχνίδι. Και επειδή την προηγούμενη εβδομάδα είχα συναντήσει τη Μαρία Μπεκατόρου, δεδομένου ότι μας είχε παραχωρήσει συνέντευξη. Την πρώτη της κιόλας. Ναι, ναι, την είχα ρωτήσει αν φοβάται τον ανταγωνισμό και πώς βλέπει τα πράγματα. Και είναι αυτό που λέμε ότι κρατώντας μικρό καλάθι έρχονται και τα καλύτερα. Σε αντίθεση με τον Χρήστο Φερεντίνο, τον οποίο έχουμε δει πάρα πολλές φορές για τη σιγουριά του στα τηλεπαιχνίδια. Ναι, αλλά έχει όμως κοινό, κάτσε. Δηλαδή, ναι, έχει πολλά χρόνια δοκιμασμένο. Σε αυτή τη ζώνη και σε όλες τις ζώνες. Και με πάρα πολλά πράγματα. Έχει χτίσει το κοινό του. Αυτό είναι, παιδιά, πολύ σημαντικό. Συγγνώμη, Μαράκη. Το έχουμε δει σε πολλές εκπομπές. Όταν είναι καιρό, χρόνια στον τηλεοπτικό αέρα, κερδίζουν. Σιγά σιγά και ανεβαίνουν. Ναι, δεν μπορώ να πω ότι η Μαρία Μπεκατόρου ότι δεν είναι καλή σε αυτό, αλλά φαντάζομαι ότι η παιδιά θέλει και ένα χύψι. Αλλά το γιο για να δει. Στην Μαρία το κόνσεπτ είναι ένα καινούργιο και έχει πλάκα με την τρύπα που ξαφνικά εξαφανίζονται τα κόμματα. Ναι, αλλά από την άλλη αγαπητοί συνεργάτες, κύριε Φουρτιώτη, να κρατάμε μικρό καλάθι. Γιατί έχει τέτοιο χαμό με τηλεπαιχνίδια φέτος, από ό,τι βλέπουμε είναι καινούργια εταιρεία. Τι είναι αυτό το πράγμα. Εγώ θα μιλήσω, σας ακούω με μεγάλη προσοχή. Και πολύ καλά. Θα πω ότι εμείς δείξαμε το γενικό σύνολο στα νούμερα τηλεθέασης. Αν κανείς πάει στο 1544 θα δει την καθολική καλά, διαφορά. Εκεί υπάρχει την 10 μονάδες διαφορά. Ναι, την καθολική διαφορά στη που κάνει Μαρία, ζώνη, που έχει η Μαρία Μπεκατόρου από τον Χρήστο Φερεντίνο. Αυτό συνιστά κάτι καινούριο για την απογευματινή ζώνη του Αντένα που όλα αυτά τα χρόνια ήταν παθογενής και είχε πρόβλημα για το τι θα βάλει. Επίσης θέλω να σας πω ότι ήδη από την πρώτη εβδομάδα στον Α έχουν αρχίσει και σκέφτονται εναλλακτικά σενάρια μετακίνησης του Χρήστου Φερεντίνου, γιατί θεωρούν ότι αν αυτό το πράγμα μείνει στο 1544, δηλαδή αν παγιωθεί η διαφορά 10 με 15 μονάδες, αυτό θα επηρεάσει και το δελτίο ειδήσεων. Αυτό είναι το θέμα, ότι είναι αυτό, είναι, αυτό εκεί, είναι, το εκεί είναι η είδηση. Εκεί είναι το θέμα. Εκεί είναι η είδηση όλη. Και υπάρχει και μια σκέψη να μπει και η. Το νέο τηλεπαιχνίδι. Τέλος πάντων, αυτό το οποίο αναμένεται να κάνει η Σμαράγδα Καρύδη. Η Σμαράγδα Καρύδη. Υπάρχει μια σκέψη τέτοια. Στη λογική ότι δεν είναι τυχαίο ότι η Μπεκατόρου αυτή τη στιγμή κάνει νούμερα. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει κερδίσει το 1544 που ευαγγελίζεται ο Α σε όλες τις ζώνες ότι είναι πολύ καλός και όντως σε πολλές ζώνες του είναι πολύ πετυχημένος ο Α. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα χειρόφρενο τηλεθέαση στο απόγευμα από τη Μαρία Μπεκατόρου σε σχέση με το πρόγραμμα του Α. Και αντιλαμβάνεστε ότι η Σμαράγδα Καρύδη είναι μια εναλλακτική ως καινούριο προϊόν, όπως αντίστοιχα καινούριο προϊόν είναι τη Μαρία. Αυτό είναι το δεδομένο είναι... για τη ζώνη τη συγκεκριμένη. Θα είναι κίνηση πανικού, δεν θα είναι κίνηση πανικού, είναι κίνηση ψυχραιμίας. Νομίζω ότι είναι ψυχραιμή κίνηση εν μέσω πανικού. Αν μου επιτρέπετε και να ολοκληρώσουμε σε αυτά προς το παρόν, αν πλέον στα τηλεοπτικά κανάλια με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν υπάρχουν κινήσεις πανικού ή ψυχραιμίας ή κοιτάνε να σώσουν τα λεφτά τους. Δεν έχουν υπομονή πλέον. Αυτό δεν νομίζω υπομονή. Ότι είναι. Πλέον έχει αλλάξει λίγο νομίζω έχει το πολύ έργο. Αλλάξει. Και έχει πολύ δεν αλλάξει. Κρατάνε ούτε τους τύπους ούτε τίποτα. Επειδή έχουμε ζήσει στο παρελθόν απίστευτα πράγματα. Όπως ας πούμε τα εγκλήματα που δεν πήγαιναν καλά, μόνο που δεν τηλεφωνούσαν να πούνε μας βλέπετε τι βλέπετε κοπούν, τέτοια ώρα. Ήταν να κοπούν και ξαφνικά δίνοντας χρόνο, ο Λάτσιος τότε νομίζω κιόλας, δίνοντας χρόνο στη σειρά, η σειρά πέρασε στην ιστορία. Και ο Λαζόπουλος επίσης, αλλά αυτές οι εποχές έχουν περάσει. Πολλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα όμως, γιατί εδώ τα αποκαλυπτικά έχει πάντα το αποκλειστικό και αποκαλυπτικό ρεπορτάζ και ένας από τους πρωταγωνιστές της τηλεθέας της φετινής μάχης.